ότι βγαίνοντας από το στούντιο της Μουρούζη, το οποίο σας φιλαξενεί τώρα, οι συνάδελφοι μας λένε ότι υπάρχει αστυνομία και ΜΑΤ, τα βλέπουμε στα πλάνα μας. Είναι και τεχνικοί μας έξω, μας λένε ότι δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στο στούντιό μας της Μουρούζη. Δεν σας ακούω, παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη. Βγαίνοντας από το στούντιο της Μουρούζη θα δείτε ΜΑΤ, τα οποία απαγορεύουν στους εργαζόμενους, τους τεχνικούς, να μπουν στο στούντιο της ΕΡΤ στη Μουρούζη, το οποίο σας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, πρόεδρε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μη με διακόπτετε. Παρακαλώ, μη με διακόπτετε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εφόσον ρωτάτε, πρέπει να σας απαντήσω. Με ακούτε? Πολύ καλά. Σας ακούμε, ερωτώ, κύριε πρόεδρε. Την ΕΡΤ αν ακούει. Πρόεδρε, σας ακούμε. Συνεχίστε. Εγώ έξω που θα βγω θα καλέσω τον επικεφαλής και θα του πω ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο και να πει σε όποιον του έδωσε αυτή την εντολή ότι μόνο όσοι θέλουν να δημιουργήσουν εικόνα αυτού που σας είπα πριν, ότι μπορεί αυτή η μέρα να αποδειχθεί από φράδα η μέρα για την πατρίδα μας, ας συναισθανθούν όλοι την ευθύνη τους. Κύριε αυτό πρόεδρε, θα πω σε εκείνους για να τα ακούσουν κι όσοι από πάνω τους έδωσαν. Κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την καθαρότητα, για την καθαρότητα του πολιτικού σας λόγου. Ξέρουμε ότι εσείς είστε άνθρωπος όχι των πολιτικών λόγων αλλά των πράξεων. Ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να ξαναδούμε λίγο την κλούβα. Να δείξουμε την λίγο κλούβα την κλούβα. Και τους άνδρες της αστυνομίας και τις ειδικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν περικυκλώσει το κτίριο εκεί και δεν επιτρέπουν στους συναδέλφους τεχνικούς. Λοιπόν, είναι μια εικόνα που θα κάνει τον γύρο του κόσμου μέσα τώρα, έτσι. Λοιπόν. Να πούμε συγχαρητήρια στον Υπουργό καταρχάς, έτσι. Ναι, να πούμε όμως ότι πάντως, ο Διονύσης είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε. Τεχνικοί και δημοσιογράφοι είναι μέσα, κύριοι. Τεχνικοί και δημοσιογράφοι είναι. Λοιπόν, ψυχραιμία.